από τη μία να έχουμε τον ανάβαλο ο οποίος έχει τεράστιες ποσότητες νερού και από την άλλη να είμαστε μια περιοχή που απειλείται πρώτη, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, με ερημοποίηση και με λειψιδρία. Το πολυδίψιο άνθρωπο είναι μεγάλο έργο. Προφανώς, γι' αυτό συζητάμε για τη διαχείριση. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι του χρόνου που υπάρχει άπλετο νερό και το καλοκαίρι να μην έχουμε. Κατά πόσο στη συγκεκριμένη περιφέρεια αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό, γιατί εξαρτάται από πολλά πράγματα. Από την γεωγραφία της συγκεκριμένης περιφέρειας, από το τι είδους ποτάμια και πόρους υδάτινους έχει, τι καταναλώσεις έχει, είναι περίπλοκο ζήτημα. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ αν θα είναι αποτελεσματικό ή όχι, πριν δούμε καν το πείραμα της Θεσσαλίας πώς θα πάει. Για το αντλιοστάσιο, γενικά το αντλιοστάσιο, το κεντρικό αντλιοστάσιο, το κεντρικό αντλιοστάσιο του Αναβάλου, το οποίο έχει να συντηρηθεί πάνω από 15-20 έτη. Έκανα μια ανακοίνωση ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει γίνει μελέτη για να πάρουν με ντρόουν για την αγωγημότητα που είπε ο κύριος Δήμαρχος του νερού και να δούνε τις ελλείψεις που έχει το κεντρικό αντλιοστάσιο του Αναβάλου. Και στη συνέχεια να προχωρήσει και στην καθαριότητα των λιμνοδεξαμενών και της διόρυγας που φέρνει το νερό εδώ στα μπούκια και μετά σε εμάς. Ό,τι υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, πολύ ευχαρίστως να συνδράμουμε με όλη μας την καλή διάθεση και όλους τους πόρους που διαθέτουμε. Ωραία. Θέματα που είναι σε αρμοδιότητες άλλων φορέων δεν θα μπορέσω να σας πω, παρά μόνο ότι εμείς ευχαρίστως θα συνεργαστούμε όπου χρειάζεται και θα συνδράμουμε για να πετύχουν όλα αυτά τα έργα. Ακούστε, το έργο του Αναβάλου, το οποίο είναι πηγή ζωής για τους αγρότες μας εδώ, έχει από το 1967 να ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει. Έχουν γίνει χρηματοδοτήσεις. Το θέμα είναι να πιέσουν όλοι οι παράγοντες προκειμένου και στο κεντρικό αγωγό, γιατί έχουμε μεγάλη αγωγημότητα, αλλά και στα δίκτυα να υπάρξει εξέλιξη. Όπως και η Ερμιονίδα, η οποία βέβαια κινδυνεύει με ερημοποίηση. Αυτά όλα έχουν δρομολογηθεί. Ωστόσο, θέλουμε και την παρέμβασή σας, προκειμένου να μπορέσουν να επισπευστούν οι διαδικασίες, γιατί το ακούν οι αγρότες μας πάρα πολλά χρόνια. Όπως σας είπα, το Υπουργείο είναι διατεθειμένο και έχει όλη την καλή διάθεση, όλους τους πόρους που μπορεί να διαθέσει, να τους διαθέσει έτσι ώστε τα έργα που γίνονται στην Ερμιονίδα να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα έργα της άρδευσης ουσιαστικά περιήλθαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μετά τις εκλογές. Οπότε πρέπει να επισπεύσετε για να είστε γνώστες των πραγμάτων και να μπορείτε να τα προωθήσετε δεόντως. Αυτό είναι το αίτημα όλων των αργολιδέων. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ακούσουμε τα αιτήματα και να μπορέσουμε να παρεύουμε όπου ακριβώς χρειάζεται. Μας έχει ουσιαστικά σκοπό να ακούσουμε τα προβλήματα της περιοχής και να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε όπου πρέπει, έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια για την επίλυσή τους.